Εγώ λοιπόν είμαι η Ζηνοβία. Έχω και μία κολλητή φίλη, την Αλεξάνδρα. Εγώ είμαι ελεύθερη ενώ εκείνη είναι παντρεμένη με το Χάρη και μένουμε πάνω στο χωριό. Εκεί λοιπόν τις προάλλες, ο Χάρης είχε προσλάβει ένα μόνιμο εργάτη γιατί δεν προλάβαινε μόνος του τις δουλειές στα κτήματα. Του έδωσε και ένα μικρό σπιτάκι που βρίσκεται στα κτήματα μέσα και ο εργάτης μένει μόνιμα εκεί. Θεοδόση τον λένε. Ένας ωραίος γυμνασμένος και πολύ ελκυστικός νέος. Στην αρχή που έγινε η πρόσληψη, η κολλητή μου η Αλεξάνδρα μαγείρευε και έπαιρνε το άλογο και του πήγαινε τα μεσημέρια φαγητό. Μία, δύο, τρεις, σιγά σιγά οι δυο τους ήρθανε κοντά και η Αλεξάνδρα έκανε παράνομη σχέση με τον εργάτη. Με τον πανέμορφο Θεοδόση. Εμείς με την Αλεξάνδρα τα λέμε όλα μεταξύ μας. Έτσι, ήξερα τα πάντα για την παράνομη σχέση της φίλης μου από την αρχή. Τα είχανε μήνες μαζί και κανένας δεν ήξερε τίποτα, εκτός από εμένα. Μία μέρα όμως ήτανε Κυριακή. Ο Χάρης είχε πει στο Θεοδόση να κατέβει στο χωριό το μεσημέρι για φαγητό. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, με προσκάλεσε και εμένα η φίλη μου στο σπίτι, για να γνωρίσω λέει το αμόρε της. Τι ήτανε ρε παιδιά να πάω. Εκείνη τη μέρα ο Θεοδόσης δεν ξεκόλλησε τα μάτια του από πάνω μου. Καθόμασταν ακριβώς απέναντι στο τραπέζι και με κοίταζε συνέχεια. Δεν λέω, και εμένα μου άρεσε πολύ. Ο τύπος ήταν πολύ ελκυστικός. Αλλά εγώ κόμπλαρα, επειδή τα είχε με τη φίλη μου. Ακούστε τώρα, να δείτε εξελίξεις παρακάτω. Την επόμενη ημέρα ο Θεοδόσης έπιασε την Αλεξάνδρα και της είπε για μένα. Με ήθελε λέει και εμένα, οπωσδήποτε. Έτσι της είπε και ήρθε η Αλεξάνδρα και μου το είπε. Εγώ στην αρχή δεν ήθελα να πάω για να πω την αλήθεια. Αυτή που με έπεισε ήταν η φίλη μου η Αλεξάνδρα. Έλα μου λέει βρε χαζούλα να πάμε μαζί. Θα περάσουμε τέλεια. Εξάλλου μου λέει τι έχουμε να χάσουμε. Μήπως θα μείνει για πάντα ο Θεοδόσης στη θέση του εργάτη. Αύριο μεθαύριο που λέει ο λόγος θα φύγει και δεν θα το ξαναδούμε. Γιατί να μην ζήσουμε την περιπέτεια μαζί του. Και κάπως έτσι λοιπόν, με πείθη η Αλεξάνδρα και παίρνουμε τα άλογα και πήγαμε πάνω στα κτήματα και το βρήκαμε. Με το που με είδε ο Θεοδόσης και εμένα επάνω στα κτήματα, το πρόσωπό του έλαμψε. Γυάλισε το μάτι του. Και το δικό μου μάτι για να λέμε και την αλήθεια. Παιδιά μας έβαλε μέσα στο σπιτάκι ο Θεοδόσης και περάσαμε τέλεια. Η φίλη μου είχε δίκιο. Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Δεν περίμενα να περάσω τόσο όμορφα. Το κακό όμως είναι ότι η φίλη μου η Αλεξάνδρα είχε δίκιο σε όλα. Εξάλλου τα ωραία δεν κρατάνε για πολύ. Ο Θεοδόσης λίγες μέρες αργότερα έφυγε από τα κτήματα. Γενικά έφυγε από την περιοχή. Πάνε μήνες από τότε που έφυγε και από τότε έχει πέσει ξεραίλα. Εγώ συνεχίζω να τη βγάζω παρέα με τις μοναξιές μου και η φίλη μου η Αλεξάνδρα τη βγάζει τώρα με τον άντρα της το Χάρη. Τώρα που το λέω βέβαια, αρχίζουν να μου μπαίνουν κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου. Ο Χάρης, παιδιά, δεν είναι και κακός άμα το καλοσκεφτείς. Λέτε βρε, για πείτε στα σχόλια μια γνώμη.